καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Τρίτη και 13, ε? Κάνετε, ναι. Για μένα είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου αυτή. Εμένα ο Μάιος μου πήγε και στη ζωή μου πάρα πολύ καλά, αλλά και πάρα πολύ άσχημα. Μου φέρε πολλές χαρές και πάρα πολλές λύπες. Η χαρά όμως, γιατί η λύπη δεν ενδιαφέρει κανέναν, σας στο κάτω-κάτω της γραφής, και ούτε είμαστε εδώ πέρα για να λέμε τις λύπες μας, αλλά τις χαρές μας τις μοιραζόμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 8 το βράδυ όμως, όχι τώρα ακόμα. Γέννησε την κορούλα σου. Γέννησε την κόρη μου. Έτσι, λοιπόν, να τη χαίρεσαι. Θα της ευχηθώ για ακόμη μια φορά να είναι ευτυχισμένη, να κάνει βήματα όμορφα και δημιουργικά. Και να είναι τυχερή, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ και η τύχη λουκίλα μας στα παιδιά μας. Τύχη και ακριβώς να μην το σκέφτεστε ανάποδα σήμερα. Μισό άδειο το ποτήρι με το 3 και 13. Τίποτα, είναι προλήψεις. Είναι προλήψεις και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Έτσι λοιπόν, εμείς θα έχουμε δύο καλεσμένους σήμερα και έχουμε και έντονη επικαιρότητα. Και έναν κοντά μας. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Να τελειώσουμε μωρέ με τα προεκλογικά. Να, αυτό είναι, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να τους βγάλουμε κι αυτούς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πάμε να φύγουμε λοιπόν από την κάτω Κηφισιά που βρίσκεται το στούντιο της Ζούγκλας και να πεταχτούμε μέχρι τη Μεταμόρφωση. Κοντά είναι. Κοντά είναι. Όμορη δήμη είναι. Κοντά. Και θα συναντήσουμε και θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, γιατρό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος με τη Μεταμόρφωση, αλλά κατεβαίνει πάλι για να διεκδικήσουν για μία ακόμη φορά τη Δημαρχία της Μεταμόρφωσης. Καλή σας μέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα στους κρατές σας. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Πώς πάει ο αγώνας, τώρα δικαιώνεται ή θα δικαιωθεί? Καταλαβαίνετε τι λέω. Εσείς είστε ακόμα εν ενεργεία. Είστε η απερχούσα. Έκανατε ένα λάθος. Δεν είναι ενεργεία δήμαρχος. Α, δεν είστε. Αυτό τέλειωσε το 2012. Α, μέχρι το 2012 ήσασταν δήμαρχος. Ωραία. Μέχρι το 2012. Τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος πάλι δημοτικός σύμβουλος. Πολύ ωραία. Άρα, διορθώνουμε εμείς και λέμε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη νέα πορεία. Στη νέα πορεία, στη Μεταμόρφωση. Ωραία. Τι σας έκανε να ξαναβγείτε στο στίβο που λένε, στον αγώνα του πεζοδρομίου για να διεκδικήσετε ψήφο και σταυρό? Κοιτάξτε, τα πράγματα δηλαδή δεν γίνανε καλά στη Μεταμόρφωση, αυτό θέλω να πω. Τα πράγματα δεν έχουν γίνει καλά στη Μεταμόρφωση. Υπάρχουν προβλήματα. Η Μεταμόρφωση είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Η ζωή μου στη Μεταμόρφωση, η ανάγκη μου να συμμετάσχω σε αυτή τη ζωή τη Μεταμόρφωση και η ανάγκη μου να συμμετάσχω ενεργά στη διαμόρφωση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για όλους τους συμπολίτες μου, μου έδωσαν την απόφαση να μπω στα κοινά και να ασχοληθείτε ξανά. Νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Ηλιόπουλε, της μεταμόρφωσης, εκεί που θα επικεντρώνατε όλες σας τις προσπάθειες και τις δυνάμεις, θα τις μαζεύατε. Η Μεταμόρφωση είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Mm. Έχει πάρα πολλούς αδιάνυσους δρόμους, έχει δύσκολη συγκοινωνιακή διέλευση, έχει δεχθεί όλες τις δυνάμεις, δηλαδή την Αττική Οδό, την Εθνική Οδό, το Βιολογικό Κέντρο. Και σαν τέτοια περιοχή θα πρέπει σίγουρα δηλαδή να γίνει προσπάθεια να αναβαθμιστεί, να φτιαχτούν οι δρόμοι της, να φτιαχτούν οι παιδικές χαρές, τα πάρκα της. Έχει πάρα πολύ ωραίους χώρους και πάρα πολύ χώρους που είναι ανεκμετάλλευτοι. Είναι ελεύθερη. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η παραφυγική φύση Αόχθη, η οποία είναι μια περιοχή που μπορεί να γίνει για περιοχή όλης της Αθήνας, περιοχή αναψυχής όλης της Αθήνας. Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή την ξέρω και την περιοχή εγώ, είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Νομίζετε ότι έχει περιθώρια ακριβώς ανάπτυξης περιβαλλοντικής τέτοιας, που όπως είπατε προηγουμένως μπορεί να βοηθήσει και, και τους ντόπιους, να πω, και τους όμορους δήμους να έρχονται εκεί να περνάνε, ξέρω εγώ, μία μέρα πάρα πολύ ωραία σε ένα περιβάλλον το οποίο θα έχετε αξιοποιήσει? Εμείς έχουμε την ευτυχία να έχουμε μια μεγάλη έκταση στη Μεταμόρφωση. Η Μεταμόρφωση δεν είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη, έχει χώρους ελεύθερους. Α, έχει ακόμα ελεύθερους χώρους. Υπάρχει το χτήμα Δηλαβέρη, στο οικοδομικό τετράγωνο 106, υπάρχει παρκή φύση Αόχτη. Υπάρχει το κέντρο Βίβα Διόβα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Έχει πάρα πολλούς χώρους. Πιστεύετε όμως ότι οικονομικά θα μπορέσετε να αντέξετε για να δημιουργήσετε, για να αναπτυχθείτε και για να φέρετε και θέσεις εργασίας, που υπάρχει πρόβλημα? Ο Δήμος δεν έχει βασική οικονομική δυνατότητα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε και διεκδικούμε πόρους από άλλες πηγές. Από την περιφέρεια βασικά, έτσι δεν είναι? Την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ, από παντού, δηλαδή όπου βρούμε. Ναι. Για φέτος φέραμε στο Δήμο περίπου 10 εκατομμύρια για την τετριετία που πέρασε. Μέσω ΕΣΠΑ δηλαδή, τα φέρατε αυτά τα χρήματα? Μέσω περιφέρειας, μέσω ΕΣΠΑ, μέσω όλων των δυνατοτήτων που είχαμε. Να σας πω, επειδή πολύ ακούγεται, κύριε Ηλιόπουλε, με αυτό το ΕΣΠΑ και το ΕΣΠΑ και το ΕΣΠΑ,
Το ΕΣΠΑ όμως για να εκταμιεύσει χρήματα για να σας δώσει και να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας, χρειάζονται να κάνετε κάποιες μελέτες πρώτα, έτσι δεν είναι? Ήδη υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες για μελέτες. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες έτοιμες από εσάς, ούτως ώστε αυτό που λένε. Μελέτες για μερικά πράγματα υπάρχουν, για άλλα δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε όμως, για να κάνεις μία μελέτη σε ένα Δήμο χρειάζονται κάποια χρήματα. Έχετε τόσα χρήματα. Και μάλιστα οι μελέτες κοστίζουν. Δεν είναι, ας πούμε, των 5, 6 και 3.000 ευρώ. Μπορεί να κοστίσουν και 50 και 100.000 ευρώ. Μπορεί αυτές τις μελέτες να την αντέξει ένας Δήμος και στην προκειμένη που μιλάμε για το δικό σας Δήμο, ούτως ώστε να είστε έτοιμος για να μπορέσετε να εκταμιεύσετε χρήματα για να συνεχιστεί το έργο της μελέτης που θα έχετε κάνει? Έχουμε ήδη μια μελέτη έτοιμη, τη διαμόρφωση ενός πυροκλιματικού δρόμου, ο οποίος είναι 2.700 περίπου, η οποία έχει ήδη εγκριθεί και δεν έχει κλειδωθεί, περιμένουν να χρηματοδοτηθεί ακόμη μέσω του ΕΣΠΑ. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει και ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία να αναθέσουμε μια μελέτη για το σκέπασμα του βιολογικού και του καθαρισμού. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ναι, που ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω. Το θέμα του βιολογικού, ακριβώς σε αναβάθμιση του βιολογικού. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες πάρα πολλές γι' αυτό. Το ξέρω και υπάρχει μια πρόταση για μια μελέτη η οποία να ξεκινήσει ώστε να σκεπαστεί όλο το βιολογικό. Να είναι εντελώς κλειστού τύπου, δηλαδή πιο σύγχρονο, αυτό θέλουμε να πούμε, διότι κακά τα ψέματα, η μυρωδιά διαχέεται σε όλη την Αττική. Πόσο μάλλον στον κάτοικο της μεταμόρφωσης. Συμφωνώ. Είστε και γιατρός. Και μέρες εδώ πέρα που πραγματικά η μυρωδιά μας ενοχλεί πάρα πολύ. Βέβαια. Και εμείς περνάμε από την Αττική Οδό και μας έρχεται. Γι' αυτό και λέω, επειδή είστε και γιατρός, νομίζω ότι γι' αυτό σας είπα ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα και περίμενα να μου το πείτε πρώτο. Για να είμαι ειλικρινής. Εγώ είμαι και πιο ρεαλιστής, δηλαδή. Γιατί θεωρώ ότι αυτό θέλει πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη δαπάνη. Και πρέπει δηλαδή τουλάχιστον να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε ή να εισπράξουμε πάρα πολλά χρήματα για να το φτιάξουμε. Πιστεύω ότι δεν θα καταφέρουμε μέσα σε ένα αγώνα. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι και η περιφέρεια τώρα θα είναι συνεργάσιμη. Μέχρι τώρα ήταν συνεργάσιμη. Ήταν πάντα συνεργάσιμη. Α, ευτυχώς. Κάτι καλό είναι αυτό. Να σας πω ότι έχουμε χρηματοδοτηθεί πάρα πολλά έργα από την περιφέρεια, όπως το διαδημοτικό γήπεδο, το οποίο στήξε περίπου 1.600. Ο παιδικός σταθμός, τον οποίο προγραμματίζουμε να αναθέσουμε και ο οποίος είναι 2.070.000 ευρώ. Δηλαδή η περιφέρεια είναι πολύ κοντά μας, πραγματικά πάντα. Ναι. Δεν μου λέτε, επειδή, εντάξει, από σχολιά πώς πάτε εκεί? Γιατί άκουσα πολλά παράπονα να μου λένε σχολιά ότι έχουμε, δεν υπάρχουν ανάλογα με τον πληθυσμό. Πόσο πληθυσμό έχει η μεταμόρφωση? Περίπου, με την απογραφή έχουμε 29.000 κατοίκους. Ναι, είναι μια αρκετά μεγάλη περιφέρεια, ένας αρκετά μεγάλος δήμος. Σχολεία, είναι επαρκή τα σχολικά κτίρια για τα παιδιά? Είναι ένα λύκειο, το δεύτερο λύκειο, το οποίο δεύτερο λύκειο είναι στην διαδικασία προσδιορισμού τιμής μονάδος για το χώρο που έχουμε καθορίσει να απαλωτριωθεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα σχολικά κτίρια έχετε στην περιφέρεια, στο Δήμο σας? Όλους, βέβαια. Έχουμε 4 γυμνάσια, έχουμε ένα λύκειο, έχουμε 7 δημοτικά και 10 νηπιαγωγεία. Ναι. Από εγκληματικότητα πώς πάτε, κύριε Ηλιόπουλε? Τι κάνει ο Δήμος γι' αυτό? Νομίζω δεν είναι πολύ μεγάλη η εγκληματικότητα στην περιοχή. Εντάξει, υπάρχουν βαρικά προβλήματα. Κινητοποιούμε τις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Έτσι. Δεν μου λέτε, εσείς δημοτική αστυνομία είχατε, όπως έχουν οι μεγάλες πόλεις? Είχατε. Η οποία, η οποία καταργήθηκε. Καταργήθηκε όπως καταργήθηκαν και στις μεγάλες πόλεις. Όπως καταργήθηκαν όλες. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να επαναφέρετε τον θεσμό αυτό του. Εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει. Για είναι θέμα κεντρικής εξουσίας και δεν είναι. Όλο το θέμα αυτό είναι θέμα κεντρικής εξουσίας. Δεν μπορείτε δηλαδή εσείς, εάν θελήσετε να το επαναφέρετε το θεσμό αυτό, θα μπορείτε μόνοι σας? Δεν έχουμε δυνατότητα ούτε έναν άνθρωπο να προσλάβουμε. Πράγματι, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να κάνουμε μια πρόληψη χωρίς να μας το εγκρίνει η κεντρική εξουσία. Ναι. Αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να προσλάβετε κανέναν. Πώς θα καλύψετε όλα αυτά τα κενά που έχετε και που καταλαβαίνετε ότι έχει επιπτώσεις στον κόσμο ο οποίος δεν εξυπηρετείται? Και βεβαίως έχουν και τη δικαιολογία οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες ότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν. Άρα διαιωνίζονται οι ουρές, η ταλαιπωρία του δημότη κλπ. Εσείς πώς το έχετε σκεφτεί να το βελτιώσετε αυτό? Εμείς, το προσωπικό που έχουμε καταφέραμε να μην έχουμε ουρές εδώ πέρα στο Δήμο. Ναι. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλή καθαριότητα,
Δεν είμαι υπερπροσπάθεια όλων των εργαζομένων, των αντιδημάρχων. Ναι. Και πραγματικά δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε το Δήμο μας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Πέρα από το ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία και του βγάλαμε ένα πολύ μεγάλο χρέος του Δήμου, περίπου το 57% των χρεών του βγάλαμε, το υποβαζέσαμε μέσα στα τρία χρόνια. Ναι. Πραγματικά αυτό μας δίνει άλλες δυνατότητες και άλλη δυναμική για την πορεία μας. Δεν μου λέτε με τα δημοτικά τέλη τι γίνεται. Όλοι, όχι μόνο στο δικό σας Δήμο, αλλά σε όλους τους Δήμους, ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι τα δημοτικά τέλη είναι κάπως υψηλά. Και έχουν εξαγγείλει οι δήμαρχοι περισσότεροι ότι θα τα χαμηλώσουν. Θα χαμηλώσουν. Ναι. Λόγω κρίσης βασικά. Γιατί άμα είχαμε. Εντάξει, ο κόσμος όταν έχει δίνει. Άμα δεν έχει, υπάρχει πρόβλημα. Έχετε μέσα στο πρόγραμμά σας σκεφτεί ότι θα μπορούσατε ίσως να κάνετε μια έκπτωση στους ανθρώπους που. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είστε και μια περιοχή με πολύ υψηλό οικονομική επιφάνεια. Έτσι, είστε μια μέση τάξη που μαστίζεται στην προκειμένη περίπτωση λόγω της κρίσης. Έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο ή δεν μπορείτε να το κάνετε? Εμείς αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έτσι, τα δημοτικά μας θέλει είναι από τα χαμηλότερα της Αττικής. Ναι. Και πράγματι έχουμε μπει στη διαδικασία να μειώσουμε σε πολύτεκνους, σε τρίτεκνους τα δημοτικά τέλη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πρόγραμμά μας η μείωση των δημοτικών τελών. Αχα, ναι, ναι. Απλώς πιθανό να το σκεφτείτε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα να το σκεφτείτε, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και ακόμα τα 1-2 ευρώ που για κάποιους φαίνονται αστεία και λένε ένα μορτέρο για 2 ευρώ, κάνεις έτσι. Για κάποιους άλλους μπορεί στο πορτοφόλι τους να μην έχουν ούτε τα 2 ευρώ αυτά. Συμφωνώ. Έτσι. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, ναι, θα θέλαμε να στείλετε έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο στους δημότες σας, αλλά γενικότερα. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές είναι χαλαρές ή θα πρέπει να δώσουν περισσότερη βάση οι άνθρωποι που θα πάνε να ψηφίσουν και να πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν? Εγώ νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάνε στις κάλπες. Είναι ένα από τα δικαιώματα και μια υποχρέωση που έχουμε να προσδιορίσουμε τους άρχοντες που θα μας διοικήσουν και να δώσουμε και σαφή μηνύματα προς όλους που θέλουν να είναι μέσα στη διοίκησή μας. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και να τα πούμε αφού βγείτε και αφού αρχίσετε να παράγετε έργο. Και μακάρι να παράγετε, γιατί αν δεν παράξετε έργο, θα είμαστε εδώ να σας το επισημάνουμε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Καλή σας επιτυχία, κύριε Ηλιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Μεταμόρφωση, που στην πολύ υπαθρή περιοχή της Μεταμόρφωσης, γιατί ακριβώς επειδή είναι και γιατρός, γι' αυτό και έθεσα το θέμα του βιολογικού καθαρίσματος. Ναι, 29.000 είναι αρκετά μεγάλο. Ξέρεις, όταν βλέπεις και μόνο που βλέπεις από την Αττική Οδό να έρχονται. Δεν είναι μόνο τα βιτιοφόρα. Και εδώ περνάμε εμείς από την Αττική Οδό και μας έρχεται. Λοιπόν, όσο και να λέει να αναξιοποιεί χώροι παιδικές χαρές, θέλει δουλειά και εκεί, όπως και αν το κάνουμε. Γιατί στην Ελλάδα πολλά γίνονται ως τη μέση, δεν γίνονται όπως θα έπρεπε κάποια πράγματα. Και πολλά θα υπάρχουν. Έτσι, και πολλά θα, ακριβώς. Να πάμε τώρα λίγο μέχρι να υποδεχτούμε τον άλλο μας καλεσμένο. Μια και είμαστε μέσα στα εκλογικά αυτά, να πούμε ότι έχουν βγει κάτι ψηλοδημοσκοπήσεις. Πάλι τις δημοσκοπήσεις. Αχ, με βρίσκεις απέναντι όμως. Για την περιφέρεια. Τίποτα. Εγώ απλώς σας αναφέρω δεν τις. Για την περιφέρεια Αττικής θα γίνει, λέει, η μάχη, πιθανότατη μάχη μεταξύ του κυρίου Σγουρού και της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Κουμουτσάκος δείχνει, λέει, να μην μπορεί να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσοστό για να βρεθεί στο δεύτερο γύρο. Έχει βάλει όμως στοίχημα με εμάς ότι θα είναι σε εδώ, 19 του μηνός. Ότι στο δεύτερο γύρο θα είναι και να του το ευχηθούμε όπως όλους ευχόμεθα. Εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιον. Την προτίμηση μας θα τη δείξουμε στις κάλπες κι εμείς. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πιθανόν να σε ενδιαφέρει, έτσι λίγο περισσότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκεί κάποια προβλήματα. Ο νυν περιφερειάρχης, ο κύριος Άρης Γιαννακίδης και ο Γιώργος Παυλίδης. Λέει, θα είναι στη δεύτερη Κυριακή. Ναι. Σημειωτέων λέει ότι οι δύο πολιτικοί είχαν κοντοροχτυπηθεί το 10. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, το προβάδισμα φαίνεται να έχει ο κύριος Γιαννακίδης, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τη μουσουλμανική μηνότητα, αλλά αναμένεται να λάβει, λέει, αρκετές ψήφους από εκείνες που θα πάρει στον πρώτο γύρο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μορφίδης. Ο οποίος βγαίνει τρίτος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μπράβο, ναι. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίων είναι περιφερειάρχης ο κύριος Γιακαλής, που είναι με το ΠΑΣΟΚ, περιμένει όπως όλα δείχνουν τον αντίπαλό του στο δεύτερο γύρο. Η μάχη δίνεται, λέει, ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Μία από αυτές είναι και η καλή συνάδελφος, την οποία είχαμε εμείς και στον Αντένα παλιά, αλλά ήταν η γυναίκα που στην ΕΡΤ που πραγματικά έδωσε μάχη, η Αγλαία η Κυρίτση. Παίζεται εκεί πέρα ο δεύτερος γύρος. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Να σας πω κάτι. Τελικά θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση τόσο στην περιφέρεια όσο και στους δήμους, ο οποίος θα είναι αμφίροπος. Ουδής, εάν βγει και πει ότι εγώ 100% θα βγει αυτός, νομίζω ότι στο τέλος. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνει σημασία στις δημοσκοπίες. Ναι, ναι, βλέπεις ότι πάντα είμαι απέναντί σου δύο μήνες τώρα. Ναι, ναι. Είμαι δύο μήνες απέναντί σου. Καλά, και εγώ δεν είμαι. Εγώ απλώς αναφορά κάνω. Δεν λέω ότι ντε και καλά η δημοσκοπήση είναι. Αλλά δεν θέλω. Χαλείο, τίποτα δεν είμαστε από τις εκπομπές που γεμίζουν ώρες. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις. Κόσμο και περιμένει. Τι ώρες θα κόσμο που έρχεται. Κόσμο έρχεται. Πάμε ένα τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι να επιστρέψουμε με το επόμενο θέμα και την άλλη ευαίσθητη περιοχή για την οποία θα συζητήσουμε. Με τρεις. Πάλι τρεις θα είμαστε. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ με τα καλοκαίρια, με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρι τα δυο μου χέρια. Θα ονειρεύεσαι ό,τι θες. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Μέσα στα μάτια σου θάλασσες και με ταξίδευες σαν το καράβι και έλεγες θα σ' αγαπώ μη μου συνεπιάζεις σαν αμαρτία και σαν γιορτή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δε σου έχω πει. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ μόναχος μου να ζήσω. Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω απόψε να με πείσω. Σε μονοπάτι αδιάβατο θα βγω, θα βγω να σε ζητήσω. Θάλασσε, μέσα στα μάτια σου θάλασσε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε περιοχή. Καλωσορίζουμε. Αλλάξαμε και στούντιο. Γίναμε από 2-3. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θανάση Αδαμόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου. Έτσι, βάλαμε και καλώς το κατάλληλο τραγούδι πριν με τις θάλασσες, γιατί βλέπετε μια ωραιότατη θάλασσα έτσι από τη Ραφίνα. Μια περιοχή πολύ ευαίσθητη, μια περιοχή
πολλά υποσχόμενη, που θα, πολλοί λένε θα μπορούσε να είναι η Ριβιέρα μας. Και είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Εσείς έχετε πολλά όνειρα, πολύ όμορφα σχέδια και είσαστε εδώ για να μας τα πείτε. Εγώ να ξεκινήσω από κάτι άλλο, Λουκίλα, πριν πούμε στους στόχους του κυρίου Δημάρχου. Άντε, καλό μελέτε και έρχεται. Ευχαριστώ. Είχατε ξεκινήσει, δεν είσαστε η πρώτη φορά που ανακατεύεστε με τα πολιτικά δρόμενα της περιφέρειας της δικής μας, γιατί κακά τα ψέματα ενδιαφερόμαστε κι εμείς λιγάκι παραπάνω να μας το συγχωρήσετε. Λέω ότι είμαστε και κάτοικοι εκεί και έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Ήσασταν στο παρελθόν ξανά δήμαρχος, έτσι, Πικερμίου τότε, πριν γίνει πρόεδρος βασικά. Πρόεδρος κοινότητας Πικερμίου. Ναι. 2007-2010. Μπράβο, κάνατε μία στάση. Είπαμε ότι εντάξει, κουράστηκε ο κύριος Αδαμόπουλος, αλλά σας βλέπουμε τώρα και πάλι ανανεωμένο, με καινούρια διάθεση, να μπείτε τώρα στον Καποδιστριακό Δήμο, όπου έγινε η συνένωση αυτή και που τα προβλήματα αυξάνονται. Άλλο να είσαι πρόεδρος Πικερμίου και άλλο να είσαι δήμαρχος Ραφίνα Πικέρμη. Έτσι. Πώς το αποφασίσετε αυτό? Η προσφορά μου δίνει ενέργεια. Προσφορά. Όσο ο άνθρωπος. Από το εξής χαρακτηριστικό. Η κόρη μου λέει: ρε μπαμπά, τι έχεις πάθει και τρίγα. Παίρνεις τίποτα? Και λέω: ενέργεια παίρνω. Η ενέργεια, η ενέργεια είναι αυτό που τρέχω. Ναι. Ήταν ο λόγος. Θέλατε να είστε μέσα στα πράγματα ή να φτιάξετε κάτι συγκεκριμένο? Ναι. Αυτό. Αυτές τις εκλογές λοιπόν, που δεν ήμουν την περασμένη φορά στις εκλογές, είδα πράγματα τα οποία άφησα στον τόπο μου και καταστράφηκαν. Το λέω αυτό με πάση ειλικρίνεια και με όλη την ευθύνη που έχω. Είδα πράγματα να καταστρέφονται και αυτό με πόνεσε. Είδα δηλαδή η λεωφόρο Μαραθώνος, περνούσατε όλοι να πάτε στη Ραφίνα, στο Πικέρνη. Βλέπατε πώς ήταν και πώς κατήντησε τα τελευταία τριετία. Αισθητικά. Δεύτερον, αν πάρουμε και την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν έγινε ούτε ένα βήμα ανάπτυξη. Το Παλαιοντολογικό Μουσείο που έφτιαξα επί εποχής προεδρίας μου έκλεισε. Προχτές είχαν έρθει 50 παλαιοντολόγοι καθηγητές από όλα τα μέρη του κόσμου, με κίνητρο το Μουσείο της Κοινότητας Πικερμίου, γι' αυτό περάσαμε άλλωστε, και είπανε πολλά λόγια με τον κύριο Θεοδόρου τον καθηγητή, ότι αυτή τη στιγμή ανάπτυξη σε κάθε τόπο είναι τα μουσεία, είναι. Και ξαφνικά. Και είναι το πιο το βιωμένο Χριστό. Τοπίο το Πικερμίου. Το πιο βιωμένο τοπίο, είναι το πιο παλιό. Έχουν βρεθεί εκεί. Είναι η παλιά κοινότητα. Όχι. Είναι σαν τοπίο. Είναι από τα πιο βιωμένα, το πιο παλιό. Λέω, το Πικέρμη. Όχι, δεν λέω για την κοινότητα. Το Πικέρμη θεωρείται παγκόσμια, παγκοσμίως, και ακρόπολης παλαιοντολογίας. Ευρήματα του Πικερμίου υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκτός από το Πικέρμη. Άρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν αναδείχθηκε τα τελευταία 107 χρόνια. 107 χρόνια δεν αναδείχθηκε. Και κάναμε λοιπόν τεράστιες προσπάθειες. Κάναμε ανασκαφές, βρήκαμε υλικό. Κάναμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο, έστω ξεκίνημα. Μίνι Παλαιοντολογικό Μουσείο, το λέω εγώ. Και ξεκινήσαμε. Αυτό. Το οποίο ρήμαξε. Φυσικά το κλείσανε. Δηλαδή, το κλείσανε για οικονομικούς λόγους. Να σας πω κάτι. Πάντα. Η τριετία αυτή ήταν και λίγο δύσκολη οικονομικά, αυτό θέλω να πω. Πάντα. Τα ρίχνουμε τα βάρη σε άλλους. Να αναλάβουμε πλέον τις ευθύνες μας. Ναι, δύσκολα είναι όλα και εμείς δύσκολα είμαστε και ο κόσμος δύσκολα τα φέρνει. Υπάρχει όμως το μεράκι για τον τόπο σου. Υπάρχει οργάνωση, η οποία δεν υπάρχει στον Ινδήμο, καμία οργάνωση. Και δεν το λέω εγώ, έχει βουήξει ο κόσμος. Άλλωστε, η ίδια το λέτε, οι ίδιοι εμείς που μένουμε εκεί, ξέρουμε πολύ καλά ότι παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Έχει γίνει ανέκδοτο στη Ραφίνα. Φέρετε τη λάμπα σας να την αλλάξουμε. Ανέκδοτο έχει γίνει. Έλεος, δηλαδή κάπου όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να σε αφήνει αμέτωχο. Εγώ λέω το εξής. Δεν μπορώ να είμαι αμέτωχος, δεν μπορώ δηλαδή να κοιμάμαι σπίτι μου και δίπλα ο γείτονας να πεινάει. Πρέπει κάτι να κάνω. Πάντως δεν είναι μόνο ότι πεινάει, κυρία Δαμόπουλε, κύριε υποψήφια δήμαρχε, είναι ότι κάποια στιγμή θα καούμε ζωντανοί από τις στίβες των ξερών, όπου δεν μαζεύονται με τίποτα. Από το Φεβρουάριο υπάρχουν ολόκληρες στίβες ξερά και θέλουμε εδώ να μας πείτε λιγάκι μέχρι πού είναι ευθύνη του πολίτη και πού ξεκινάει η ευθύνη του Δήμου. Υπάρχουν οι πολίτες που λένε εμείς ειδοποιούμε και ξαναειδοποιούμε το Δήμο. Ο Δήμος λέει πρέπει κάποιος συγκεκριμένος να ειδοποιήσει για να πληρώσει. Πείτε μας, ξεκαθαρίστε μας λίγο αυτό το τοπίο, διότι εδώ θα αρχίσουν οι φωτιές σε λίγο. Στην Κερατέα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα φωτιά με το πρώτο φωριαδάκι. Θα καούμε όλοι και μετά θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Πείτε μας λοιπόν, μαζεύονται ξερά στις άκρες. Και εδώ σε εμάς έχουν μείνει τρεις μήνες. Και δεν ευαισθητοποιείται καθόλου ο Δήμος να τα πάρει. Τι πρέπει να κάνει ο Δημότης και μέχρι πού, από πού ξεκινάει η ευθύνη του Δήμου? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πάρει τα
όλα αυτά τα κλαριά, mm-hmm. είναι υπεύθυνος για τα σκουπίδια, mm-hmm. γι' αυτό άλλο στο δημότης πληρώνει και τέλεια. Αλλιώς γιατί να πληρώσει κάθε άνθρωπο. Πρέπει να πάρει και να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα συγκεκριμένο Όχι. φορτηγάκι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το Ακούστε πράγμα. Να δείτε. Ναι. Μιλάω πάντα αυτά που κάναμε εμείς και τα οποία. Θα τα ξαναδεσμεύομαι να κάνω τα ίδια. Δεν θα κάνω κάτι περισσότερο. Ναι, απλά πράγματα είναι. Είναι πολιτική του σημερινού δημάρχου. Προσέχετε να δείτε. Ναι. Εμείς ναι. παλιά, στην πρώην κοινότητα επικερμίου, μαζεύαμε ό,τι κλαριά υπήρχαν έξω. Mm-hmm. Υπήρχε τέτοια οργάνωση που λέγαμε θα μας πάρετε δύο μέρες πριν τηλέφωνο mm-hmm. και την Πέμπτη θα βγάλετε τα κλαριά σας, θα βγάλετε τα ό,τι ξεχορταριάζετε και τους κήπους σας, θα περάσουμε να τα πάρουμε την Πέμπτη. Σε περίπτωση που ήταν ένα φορτηγό 5 τόνους και πάνω, mm-hmm. τότε θα πλήρωνε ο Δημότης 50 ευρώ για Μάλιστα. να μην γίνεται. Να μην τα πετάνε στον δρόμο. Δηλαδή υπήρχαν. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση ο Δημότης πρέπει mm-hmm. να. Σε καμία περίπτωση δεν θα πληρώνει τίποτα ο Δημότης mm-hmm. όσον αφορά τα ξελερά κλαριά ή το κλαδέματα που κάνει από τον κήπο του. Δεν είναι δυνατόν να του μαζεύει 1/4 φορτηγού Μάλιστα. χόρτα ή κλαριά mm-hmm. και να πληρώνει. Πώς θα το κάνει αυτό, δηλαδή δεν του παρέχει υπηρεσία. Τι υπηρεσία παρέχει στο Δημότη. Δηλαδή, με συγχωρείτε που εκνευρίζομαι καμιά φορά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε τίποτα. Δεν δίνουμε τη λάμπα να την αλλάξει, δεν του μαζεύουμε τα χόρτα και λέμε πλήρωσε. Και να πληρώσει, σας λέω, και να πληρώσουν σήμερα ο Δημότης, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάει το φορτηγό μεθαύριο να τα πάρει. Μπορεί να πάει και μετά από 20 μέρες και μετά από ένα μήνα και μετά από 2 μήνες. Γιατί έχω πληροφορίες ότι πολλοί Δημότες πληρώσανε στην αγανάκτησή του επάνω και όμως το φορτηγό. Δεν έχει πάει ακόμα. Λοιπόν, να πάμε όμως να αφήσουμε αυτά που γίνονται τώρα και που, για τα οποία θα μας δικαιολογήσει ο κύριος Δήμαρχος ο νυν για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η δέσμευση είναι σημαντική, Λίτσα μου, όμως, γι' αυτό και το λέω. Εμείς όμως θέλουμε τους στόχους, το πρόγραμμα το οποίο θα μας κάνει εμάς που ζούμε εκεί, όλους τους πολίτες του Πικερμίου και της Δραφίνας, για να βάλουμε στην κάλπη το όνομά σας και τους συνεργάτες σας. Ποιοι είναι οι στόχοι, να μας πείτε. 1, 2, 3, 4, 5 και από εκεί και πέρα να ανοίξουμε και την πρώτα. Καταρχήν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Δηλαδή, πες ότι αύριο θέλω, βγαίνεις ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Ποτέ δεν λέω τίποτα αν δεν το κάνω. Το απέδειξα στην προηγούμενη θητεία μου. Γιατί τα φάγω, όμως, τα φάτα βαρέθηκε. Το απέδειξα λοιπόν στην προηγούμενη θητεία μου που είπα 10 και έκανα 20 στο Πικέρμι. Είναι γνωστό σε όλο το Πικέρμι αυτό και τα έργα δεν κρύβονται, ό,τι και να πούμε. Φυσικά, τα λόγια ξεχνιόνται. Τα έργα φαίνονται. Πρέπει λοιπόν. Εγώ λέω το εξής, την ίδια μέρα που θα εκλεγούμε, την άλλη μέρα θα είναι η ανοιχτή πόρτα δημάρχου. Είναι αδιανόητο να μην έχεις ανοιχτή σου την πόρτα σαν δήμαρχος. Και να σας πω γιατί είναι αδιανόητο. Γιατί ο δήμαρχος ο καλός, όταν έχει ανοιχτή την πόρτα του και δεν έχει ουρά απ' έξω, πάνε να πει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αν έχει ουρά έξω από την πόρτα του, κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να προσέξει να δει τι γίνεται. Και άμα Άρα, εγώ πρώτο είμαι μέτρο αυτό. Θα υπάρχει ουρά. Άλλωστε το έχω κάνει αυτό στην προηγούμενη. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε και μία ιδιορυθμία εμείς οι Έλληνες γενικότερα για το παραμικρό. Τα παράπονα στο δήμαρχο και άντε τρέχουν έξω από τον δήμαρχο. Γίνεται. Δεν θα μπορείτε να δουλέψετε αυτό, αν όλο ο κόσμος έρθει πίσω. Ναι, αυτό όμως τώρα. Αυτό όμως θα παρακαλέσω τον κόσμο αυτή τη στιγμή δημόσια να περιμένει το πρώτο εξάμηνο, γιατί με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει. Τι ουρά να έχει ο δήμαρχος. Με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει τώρα, είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Εγώ ήμουν χθες στον Τράφη και είπα το εξής. Mm-hmm. Λέει τι θα γίνει. Λέω παιδιά, να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί αυτή τη στιγμή τι να πρωτομαζέψω, την καταστροφή που έγινε. Ή τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνω. Πήγα την Πέμπτη σε φίλο μας στον Τράφη και δεν μπόρεσα να φτάσω γιατί είναι κατεστραμμένος ο δρόμος. Ναι, αυτό ακόμα είναι ένα, μου το θυμίζετε. Αυτό είναι η Αχαιών. Η Αχαιών είναι εδώ και δύο. Κεντρικός δρόμος, ο κεντρικός δρόμος, κύριε υποψήφιε δήμαρχε. Ναι. Έτσι. Τον Τράφη τα αφήσαμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Το ξέρουν όλοι οι τραφιώντες αυτό. Προχωρήσαμε να κάνουμε κάποια σχέδια για τα 150 εξτρέματα και όλα αυτά. Μείναν όλα στα σιρτάρια και εκτός από αυτό το χειρότερο από όλα που με πονάει. Είναι ότι η Αχαιών καταστράφηκε εδώ και 2 χρόνια. Εγώ ίδιος πέρασα πριν 2 χρόνια και δεν υπήρχε ούτε ένα σήμα, δηλαδή μπορεί να σκοτωθεί. Πριν 2 χρόνια. Εγώ πέρασα την Πέμπτη πήγα να σκοτωθώ. Την Πέμπτη ακόμα υπάρχει έτσι. Ο δρόμος και ωραία. Δεν κάνανε μελέτη, δεν πήρανε χρήματα, δεν τα κάνουν αυτά. Ένα σήμα και ένα αυτοκίνητο δεν μπορούσε να πάει. Ένα GCP να πάει να χαράξει λίγο, να περνάει ένα αυτοκίνητο, να βάλει ένα σήμα, να πάει και σκοτωθούμε. Σκοτωθούμε. Θα θυμίσουμε θύματα. Και να σας πω για κάτι το χειρότερο. Να σας πω για το χειρότερο προχθές. Προχθές. Μιλάμε για ατυχήματα και δεν έχουμε καμία ευαισθητοποίηση. Τουλάχιστον είμαι παθόν, το ξέρετε. Έχω τρομερή ευαισθητοποίηση. Η Χρήστο Αδαμοπούλου είχα βάλει για τα αυτοκίνητα. Τα μηχανάκια, όχι, που βάζουμε στον δρόμο τα.
Ποια? Για να κόβουν την ταχύτητα στα αυτοκίνητα. Α, ναι, τα σαμαράκια. Σαμαράκια. Ναι. Είχα βάλει στη Χρήστο Αδαμόπουλου σαμαράκια. Στη Χρήστο Αδαμόπουλου λοιπόν είναι μια ευθεία που πάνε με 300. Οπωσδήποτε για να μην έχουμε ατυχήματα. Τα βγάλανε τα σαμαράκια γιατί είναι, λέει, παράνομα. Προχθές ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο 15 χρονών ψυχοραγεί σήμερα στην κλινική. Τι είναι το παράνομο, το σαμαράκι ή χάνονται μια ζωή? Ερώτηση. Προχτές λοιπόν το παιδάκι του Αγίου Χριστοφόρου. Χτύπησε το σαμαράκι, το χτύπησε. Όχι το σαμαράκι, τα σαμαράκια τα βγάλανε. Ναι. Γιατί λένε παράνομο. Το χτύπησε κάποιο που έτρεχε. Κάποιο που έτρεχε. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην καθημερινότητά μας. Συγκοινωνίες δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε ιδιωτική αστυνομία, λέω. Ιδιωτική συγκοινωνία και πληρώνουμε περισσότερα χρήματα από ό,τι πληρώνει κάποιο άλλο στην ίδια απόσταση που μπορεί να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Που θα έπρεπε να είναι αστική συγκοινωνία. Υπήρχαν κάποιες υποσχέσεις από παρελθόντες εποχές ότι αυτό θα καταργηθεί και θα γίνει εδώ. Επίσης, τοπική συγκοινωνία. Κάποτε υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, ούτε καν και το καλοκαίρι. Δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, ο οποίος και τώρα λόγω κρίσης τα αυτοκίνητά του δεν τα μετακινεί. Δεν έχει βενζίνη, άλλος έχει δώσει τις πινακίδες. Λοιπόν, και μια συγκοινωνία είναι απαραίτητη. Εσείς μέσα στους στόχους σας. Είναι αυτό, περιλαμβάνεται αυτό. Θα το ενεργοποιήσετε, γιατί είναι στα σχέδια όλων που διάβασα όλα τα προγράμματα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα ενεργοποιηθεί αυτό. Ακούστε να δείτε. Είναι εφικτό. Να λέμε πράγματα που στέκουν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τοπική συγκοινωνία. Κάποτε, όταν βγαίνατε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, κυκλοφορούσαν Mercedes Cayenne. Τώρα, κάτω από 1000 κυβικά είναι που κυκλοφορούν. Και δεν κυκλοφορούν. Άρα, περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τώρα η τοπική συγκοινωνία. Εμείς για να εξυπηρετούνται και τα παιδιά. Μα τα παιδιά σχολεία είναι αδιανόητο να πηγαίνει κάθε μαμά. Να μοιράζουμε τα ωράρια των σχολείων και να πηγαίνει κάθε μητέρα να βάζει 5 παιδάκια σήμερα, 5 αύριο. Ναι, αυτό είναι αδιανόητο, παιδιά. Έτσι, αυτό γίνεται. Είναι αδιανόητο να μιλάς για ανάπτυξη και να μην έχεις τοπική συγκοινωνία. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πού ζούμε? Τι σκοπεύετε, λοιπόν, να κάνετε? Είναι εύκολο να γίνει, όμως είναι εφικτό να γίνει αυτό. Εγώ είπα το εξής. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών κάτω θα το. Έχω έρθει σε επαφές αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Αυτή τη στιγμή. Η αστική γραμμή είναι μέχρι το 2018, έχουν υπογράψει τα ΚΤΕΛ σύμβαση με το Υπουργείο μέχρι το 2018. Άρα μέχρι το 2018 δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αστική συγκοινωνία. Ενδεχομένως το 2015 όμως να λήξει αυτή η σύμβαση, κατά πληροφορία που έχω από το Υπουργείο και με έχουν διαβεώσει, αλλά μιλάμε για το 2016 να γυρίσουμε και εμείς στην αστική συγκοινωνία όπως έχει η Αρτέμινα και δεν έχει η Ραφίνα, έλεος. Εντάξει, αυτή την περίπτωση εγώ λέω. Ξεκινάμε την τοπική συγκοινωνία άμεσα με τα αυτοκίνητα που έχουμε του Δήμου, τα υπάρχοντα. Τώρα τα νόμιμα και τα παράνομα ας τα αφήσουμε στην άκρη. Γιατί αν δεν προχωρήσει και μπροστά, δεν χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι που λέω εγώ, δεν κάνει τίποτα. Και εγώ αυτή τη στιγμή το ξέρετε πολύ καλά ότι με κυνηγάνε 1000 πράγματα, γιατί έκανα το ένα, γιατί έκανα το άλλο. Ναι, θυμάμαι γιατί έκανα το νεκροταφείο με κυνηγάνε. Προχτές είχα δικαστήριο και δεν πήγα στα ΕΓΚΕ. Να μην φεύγουμε. Προχτές λοιπόν. Παρένθεση, είχα δικαστήριο και δεν πήγα στα εγγένεια το σχολείο, γιατί πήγα να βάλω αίθουσες να έχουν τα παιδιά επιπλέον και μια καταγγελία μου κάνουν και με δικάζουν. Γιατί, με ποιο θέμα, με τα σχολεία? Τα σχολεία του Πικερμίου είχαμε το γυμνάσιο και το λύκειο. Δεν χωρούσαν τα παιδιά, είναι πάρα πολλά. Προσθέσαμε λοιπόν αίθουσες. Οι αίθουσες αυτά πολυοδομικά είναι. Παράνομες. Είναι παράνομο. Παράνομο, αλλά τα πάντα είναι νόμιμα όταν είναι για το δημόσιο συμφέρον. Και για τα παιδιά, και για τα παιδιά βασικά. Πού να κάνουν τα παιδιά μάθημα? Μου κάναν καταγγελία οι γείτονες, που τώρα από αυτούς είναι και υποψήφοι με τον ΝΥΝ και μιλάνε για παιδεία, έλεος. Ναι, θα μιλήσουμε και για τα σχολεία και για τον υπηαγωγικό. Και ήμουν προχθές στο δικαστήριο γιατί έβαλα τις αίθουσες. Θέλω να πω το εξής. Αν δεν χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να πεις εγώ το κάνω αυτό για τα παιδιά. Άμα το κάνεις αυτό για τα παιδιά, θα είσαι και τους γονείς και τα παιδιά μαζί. Μα αυτό έχω κάνει μια ζωή. Αν σου το έχω δείξει ότι αυτή τη στιγμή. Το σπίτι μου το έχω διαθέσει για τον νηπιαγωγείο που δεν υπήρχε. Και μια και είπατε για νηπιαγωγεία, ένα υπάρχει στη Ραφίνα, αν δεν κάνω λάθος, και ένα αυτό που έχετε διαθέσει εσείς από δικό σας οίκημα και το κάνετε νηπιαγωγείο. Και γίνεται μία μάχη κάθε Σεπτέμβριο, ποια παιδιά θα πάνε. Και γίνεται μία διάκριση. Έχουμε μάθει και μας έχουν καταγγείλει κάποιοι ότι δίνουν το φακελάκι, γιατί όλοι με το φακελάκι είμαστε στο χέρι τελικά εδώ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, για να μπει το δικό σου παιδί και να μην μπει το δικό μου παιδί, ή γιατί έχω μια γνωριμία να βάλω το δικό μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει αξιοκρατία στο να πάνε τα παιδάκια στα δύο αυτά νηπιαγωγεία. Εσείς, πώς θα μπορέσετε αυτό να το κόψετε από τη ρίζα, να μην ξαναγίνει και να υπάρχει μια αξιοκρατία, ούτως ώστε
Αυτή η οικογένεια που έχει άμεση ανάγκη να πάει το παιδί του, γιατί δουλεύουν και οι δύο γονείς, δεν έχουν οικονομική επιφάνεια για να το πάνε σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Θα μπορέσετε εσείς αυτό το κατεστημένο, να το πω έτσι, να το σταματήσετε? Ωραία. Αφήσαμε λίγο στη μέση τα τοπική συγκοινωνία που μας καίει. Ναι, ναι, μας καίει πάρα πολύ. Η τοπική συγκοινωνία λοιπόν θα επαναφέρουμε τα ήδη υπάρχοντα λεωφορεία άμεσα με σκοπό να φέρουμε λεωφορεία φυσικού αερίου, τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τα οποία αυτά θα κάνουμε περισσότερο δρομολόγια σε όλους τους συνοικισμούς, με προορισμό ο ΑΣΑ το τέρμα στην Ελμπίσκο, και από εκεί θα κατευθύνεται ο Δημότης προς το μετρό. Θα του στοιχίζει δηλαδή η μετακίνηση 1,20 και όχι 2,40 που έχει τώρα το κτέλ. Άρα θα γίνει τοπική συγκεκριμένη. Ενώνεται Ραφίνα. Ραφίνα, Κιθιέρμη, όλα τα ενώνουμε. Ναι. Γέρμη, Δράφη, με λεωφορεία οικονομικά φυσικού αερίου, το οποίο το φυσικό ενέργειο μπορούν να το παίρνουν από το Γέρακα και είναι για πολύ φθηνό με κόστος μηδαμινό. Που θα έχει συγκοινωνία με τακτά δρομολόγια και επιμήκυση ωραρίου, γιατί 10 η ώρα είναι το τελευταίο δρομολόγιο, μην ξεχνάτε. Παιδάκια, είμαστε φοιτητές, είμαστε, και ήταν το 10 τελευταίο, και είναι ακόμα 10 η ώρα το τελευταίο δρομολόγιο το 2014. Καμία ενέργεια. Επιμήκυση λοιπόν τη συγκοινωνία και περισσότερα άμεσα, συχνά. Δηλαδή, πόσο άμεσα μπορεί να γίνει αυτό, να δώσουμε έτσι. Άμεσα θα γίνει. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει τώρα λόγω του ότι αρχίζει και ο τουρισμός. Το καλοκαίρι αυτό. Αφού δεν θα έχει αναλάβει. Το καλοκαίρι αυτό δεν έχω αναλάβει εγώ. Δεν θα έχει αναλάβει, βέβαια. Το καλοκαίρι. Εγώ αν βγω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξεκινάω άμεσα τα λεωφορεία του Δήμου να ξεκινήσουν. Έχω τον τρόπο μου, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Ό,τι λέω το κάνω. Έτσι και αυτό και δεύτερο βήμα, θα υπάρχει, η ταινία θα υπάρχει. Η ταινία πλέον θα υπάρχει ούτως ή άλλως, και μην μου λένε και ότι είναι παράνομα τα λεωφορεία να φέρουν κόσμο και πώς δεν είναι παράνομα να μεταφέρουν για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις τον κόσμο. Εκεί είναι νόμιμα και αλλού είναι παράνομα. Λοιπόν, μας ανοίγεται ένα κεφάλαιο λοιπόν. Φυσικά λίγο. Όχι, να τα λέμε όλα. Όχι, να τα πούμε όλα λοιπόν. Είναι παράνομα στο να μεταφέρουν κόσμο και δεν είναι παράνομα στο να κάνουν κάτι άλλο, να μεταφέρουν ποιους. Τα λεωφορεία λοιπόν είναι να μεταφέρουν το προσωπικό του Δήμου. Χρόνια είναι τα λεωφορεία σε όλους τους Δήμους έτσι. Δεν έγινε τώρα το μέτρο αυτό. Αλλά όταν θέλεις να το σταματήσεις, πάντα επικαλείσαι το νόμιμο, πάντα επικαλείσαι διάφορα για να μην μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες σου. Τα λεωφορεία λοιπόν αυτά του Δήμου, εφόσον λοιπόν δεν εξυπηρετούν τον κόσμο και είναι παράνομα και τα δρομολόγια, πώς είναι νόμιμα και παίρνουν διάφορα παιδάκια, διάφορους κόσμο και το πηγαίνουν σε διάφορες εκδηλώσεις? Εκεί δεν ισχύει το παράνομο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν, το καταγράφουμε και αυτό. Να καταγράψουμε κάτι αυτή άλλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ λέω ότι ξεκινάμε με αυτά τα λεωφορεία, τα οποία αυτά τα λεωφορεία είναι μεν για το προσωπικό, θα ξεκινήσουμε να μεταφέρουν τον κόσμο άμεσα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και εγώ πρώτος θα το οδηγήσω το λεωφορείο. Έχω και δίπλωμα Τετάρτης, δεν έχω πρόβλημα. Για να δει ο κόσμος ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή. Ναι. Στα εγγένεια που λένε. Μόλις ξεκινήσει πάμε, η γραμμή. Με στόχο μέσα στη χρονιά να κάνουμε τοπική συγκοινωνία αυτή που είπαμε πριν. Ωραία. Να συνεχίσουμε τώρα με τα σχολεία και κυρίως με τα νηπιαγωγεία που εμένα προσωπικά μου κάνανε καταγγελία ότι το και το συμβαίνει και δεν μπορούμε εμείς που έχουμε προβλήματα και δεν μπορούμε οικονομικά να στηρίξουμε το παιδί μας και να το πάμε σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο, δεν μπορούμε να το βάλουμε γιατί υπάρχει το μέσον. Να το πούμε έτσι καθαρά. Πώς θα μπορέσετε εσείς αυτή την νοοτροπία, γιατί είναι μια νοοτροπία χρόνων τώρα, την οποία την έχουμε και εμείς. Εμένα μου λένε, τι θα κάνεις στη Ραφίνα και στο Πικέρνη? Λέω, θα αλλάξω νοοτροπία. Ένα. Και από εκεί ξυνάμε όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ισότητα. Όλοι έχουμε την ίδια ανάγκη, όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Τα παιδιά μας πρέπει να πάνε όλα σχολείο και μάλιστα σε αυτή την οικονομική κρίση που άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να το στέλνει το παιδί του στο ιδιωτικό. Άρα πρέπει να βοηθηθούν οι αδύναμες οικογένειες. Το έχω αποδείξει άλλωστε στη ζωή μου αυτό, ότι πάντα πρέπει να βοηθάμε τις αδύνατες οικογένειες. Πρώτα, εγώ λέω το εξής, αυτές οι εκλογές φεύγω, δεν είναι να ψηφίσεις κομματικά, είναι να ψηφίσεις πρόσωπο. Άρα ψηφίζουμε. Πρόσωπο. Δημιουργία, καθαρότητα, ανθρωπιά. Τελειώσαμε. Εκεί ο πολίτης θα ψηφίσει. Εφόσον λοιπόν είσαι πρώτα απ' όλα άνθρωπος, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει όλους να δουλέψεις εξίσου τους δημότες σου και πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν σχολική στέγη. Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν το λέω. Τι νομιστικό είναι. Εγώ έδωσα το σπίτι μου για να έχουν στέγη τα παιδιά. Πόσο μάλλον τώρα. Αυτό, έχει περισσότερο. Αυτό διατηρείται, έτσι. Διατηρείται ακόμα μέχρι τελευταία εβδομάδα που φύγανε τα παιδιά, πήγανε στο καινούριο σχολείο της Κοντοράβδη που έγινε, το οποίο εποφελούνται τα εγγένεια για την Κοντοράβδη, η οποία την ξεκινήσαμε επιθετίας μας το 2010 εξκαφές και εποφελούνται ότι τώρα έγιναν τα σχολεία.
Ναι. Δεν πειράζει. Αφού έγινε τα σχολεία, καλό είναι αυτό να γίνει. Αλλά μην αποφελούμαστε. Μην αποφελούσαμε. Ψηφοφυρικά εννοείται. Ψηφοφυρικά. Μην το αποφελούμαστε. Ψηφοφυρικά δηλαδή τώρα. Και... Η κορδέλα κόβεται. Η κορδέλα. Όπω πάμε. Δεν έχει πολύ σημασία. Όπω πάμε στι κορδέλε, θα κρύβαινα και τι κορδέλε τώρα. Αν είχα μαγαζί με κορδέλε, θα. Θα βγάζα και λεφτά τώρα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σοβαρό θέμα. Να βάλω και κορδέλε τώρα. Το ξέρετε αυτό. Σοβαρό θέμα θέλω να τον πάω σε κάτι άλλο. Στο θέμα του πάρκινγκ στη Ραφίνα που είναι κορεσμένη. Τι έχετε κάποια πρόβλεψη για θέσεις στάθμευσης, διότι πολλοί κόσμος θέλει να φύγει από τη Ραφίνα και σκέφτεται πώς θα φτάσει. Στην κοινωνία δεν υπάρχει, όπως λέμε. Από την άλλη, σου λέει θα πάρω το αυτοκίνητο και πού θα το παρκάρω, πώς θα το παρκάρω. Είναι ένα κορεσμένο δημοτικό πάρκινγκ και κατά τα άλλα το δεν μπορώ να παρκάρω πουθενά. Ναι, έκλεισε, γιατί ανήκει στον οργανισμό τη κοινωνία. Τι κάνουμε εκεί. Άλλη πικρή ιστορία. Όλο πικρέ ιστορίε μου. Μα γι' αυτό κάνουμε. Για τα πικρά έχουμε. Τα γλυκά δεν θα κάνουμε. Τα γλυκά δεν τα χρειαζόμαστε. Το πάρκινγκ αυτό χρόνια λειτουργούσε. Ήταν το οργανισμού λιμένο Ραφίνα και λειτουργούσε ανταποδοτικά στο Δήμο. Έδινε ο Δήμο ένα ποσό 5.000 ευρώ και εκμεταλλευόταν το πάρκινγκ. Κάποια στιγμή τον Οκτώβριο έπρεπε να έλξει αυτή η συμφωνία, έπρεπε λοιπόν να προχωρήσουν να κάνουν να ανανεωθεί. Δεν ανανεώθηκε τίποτα στην τούρλα του Σαββάτου πριν το Πάσχα, τι κάνουμε με το πάρκι. Ο οργανισμός λιμένος λοιπόν λέει θα το δώσω αλλού. Πήγανε λοιπόν, και φυσικά αυτό πρέπει να δοθεί στο Δήμο και είμαι κάθετος, έτσι. Ναι. Θα έχετε όμως αντίθεση με το λιμένα. Όλα λύνονται αργή να θέλεις. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή λοιπόν να. Είχαν λοιπόν αντίθεση δημοτική αρχή και τι κάνανε. Βάλανε μπροστά λοιπόν ένα γκρέτα, ένα δρόμο, να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα εκεί. Και πάνε και τα αυτοκίνητα τώρα πήγε ο οργανισμός και τα βάζει από πίσω. Δηλαδή είναι να γελάμε κιόλα, έτσι. Είναι σαν να σου κλείνω την πόρτα τη κουζίνα και μπαίνει από το σαλόνι εσύ. Καταλαβαίνετε. Μπαλκονόπορτα, δηλαδή έλο μερικά. Οπότε, τουλάχιστον μικρό. Εγώ λέω το εξή. Χώρου στη Ραφίνα για πάρκινγκ έχουμε. Πουχού. Το πάρκινγκ αυτό, εγώ λέω υπογειοποίηση στα σίδερα. Δεν μπορεί στο καλύτερο μέρο τη Ραφίνα στην παραλία να έχει τα αυτοκίνητα φάτσα κάρτα. Πρέπει λοιπόν τα αυτοκίνητα. Υπογειοποίηση. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί διεκτωσιακά ανοίξει τον οργανισμό. Είναι μεγάλο έργο καταρχήν. Είναι μεγάλο έργο. Και οικονομικά και τεχνικά νομίζω. Θα προσπαθήσουμε αυτό να το κάνουμε σε συνεργασία με τον οργανισμό λιμένου Ραφίνα, γιατί εκεί είναι διεκτωσιακά. Και εμείς λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τμήμα της χερσαίας ζώνης να είναι στο Δήμο. Σε πολλούς Δήμους ανήκουν πολλά. Δηλαδή ο Δήμος Φαλήρου τα καταστήματα τα έχει αυτός. Ο Δήμος Ιγουμενίτσας ανήκει μεγάλο τμήμα της χερσαίας ζώνης. Ο Δήμος Πατρών το ίδιο. Αν αλληγορήσανε, δεν φταίμε εμείς. Αυτή τη στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας τα δύσκολα. Και εν τάθη περιπτώση λοιπόν. Άμεσα λοιπόν, δεν μπορεί στο κινητήριο της Ραφίνας από κάτω να έχεις 10 στρέμματα, 12 και να είναι σκουπιδό τοπός. Πρέπει λοιπόν να τα εκμεταλλευτείς για πάρκινγκ. Μα δικό μας είναι, αυτού Δήμου είναι. Λοιπόν, άμεσα πάρκινγκ εκεί. Υπόγειο. Με πρόγραμμα υπογειοποιήσεως τα σίδερα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να υπάρξει πάρκινγκ εκεί. Και εγώ είπα και προχθές στους επαγγελματίες, δεσμεύτηκα το εξής. Δεν μπορεί ο επαγγελματίας να πηγαίνει στη Ραφίνα, να παρκάρει το αυτοκίνητό του στο στενό αυτό δρόμο. Πώς θα πάει ο καταναλωτής να μπει μέσα στο μαγαζί του, θα φύγει. Θα υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πάρκινγκ επαγγελματιών. Το οποίο υπάρχει κάποιος χώρος απέναντι από την εκκλησία της Ραφίνας. Είναι γύρω στα 250 με 300 αυτοκίνητα, έχουν γίνει μελέτες. Που θα πηγαίνει ο επαγγελματίας να αφήνει το αυτοκινητάκι του εκεί και να κάνει, και να κάνει και τη δουλειά του χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Μα επειδή δεν θα έτσι. Κάρτα του επαγγελματίας. Φυσικά. Επειδή δεν θα προλάβουμε, Λουκίλα μου, και θέλω εγώ να του πω εντάξει για το πάρκινγκ, αυτά τα υπόγεια πάρκινγκ κλπ. 2-3 μπορούν να γίνουν. Μα δεν μπορεί χωρίς συγκοινωνία, χωρίς πάρκινγκ να μιλάμε για ανάπτυξη. Μπράβο, λοιπόν. Και για θέσεις εργασίας. Για θέσεις εργασίας. Δηλαδή, μιλάμε ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, η πλατεία της Ραφίνας, ούτε το τελευταίο χωριό, ούτε η Λαμία. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, αλλά εκνευρίζομαι. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πλατεία Ραφίνας και να λέμε. Πώς την ονειρεύεστε, κύριε Δαμόπουλε? Αυτό όταν με ψηφίζουν να το δούνε, γιατί το ξέρουμε ότι είμαι ικανός σε αυτό. Έχετε κάνει μακέτα. Εγώ πάω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό. Το οποίο δεν ξέρω αν τελικά και πότε θα ολοκληρωθεί. Ήμουν 9 και γέρασα και θα γεράσω και τα παιδιά μου. Η αποχέτευση, τι θα γίνει, που έχουμε καταστρέψει τη Ραφίνα, εμείς που είμαστε στα περίχωρα της Ραφίνας, που δεν ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι, να μην ζούμε και στα, πώς το λένε, στα όνειρά μας. Όχι, γιατί είμαστε και γείτονες. Γιατί μπράβο. Δεν κατάλαβα, στη Ραφίνα δεν είμαι λίγο, γείτονες δεν είμαστε. Άντε γείτονα, να το κάνεις το καλό δεν είμαστε, στη Ραφίνα δεν είμαι. Έλα μου, ντέ μου. Επειδή κόκκινο λιμανάκι, Ραφίνα είναι. Να μας φτιάξεις κανένα δρόμο, γιατί. Να φύγουν και τα σκουπίδια εκεί που και είναι. Και να φύγουν τα βρωμοσκούπιδα. Απέναντί σου κάπου τα φτάνει όλα εκεί. Απέναντί μου τα τρώω. Δεν πειράζει. Χρόνια τα τρώω όλοι. Χρόνια. Λοιπόν, χρόνια το κακό είναι αγαπημένοι μου. Ότι απλά πράγματα. Ότι όλοι οι υποψήφοι αυτοί είναι
φίλοι παλιοί και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και μόνο να τους διαχειριστούμε. Όχι, να λέμε την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια. Εγώ ό,τι έγινε να μου το πείτε, πες το τόμο. Μένει κασέτα. Έτσι να λέω. Να το πείτε, ναι. Κασέτα, εδώ. Αυτή που έχω ακούσει, αυτό το πλατή χωράφι, το κοντό χωράφι, το μικρό χωράφι. Για το χέρι. Την ψυκάλια, ναι, αυτό. Καυγάδες, φασαρίες και λόγια πολλά, μπούρου μπούρου χρόνια και τελικά δεν έγινε τίποτα. Παρά, πάντα λέμε το εξής, ότι λάδι-λάδι και την κάνει τα τίποτα, λέω εγώ. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τα τρία τελευταία χρόνια, μάταια το Υπουργείο προσπαθούσε να φέρει σε επαφή το Δήμαρχο να δει πού πάει, τι θα κάνουμε, να κάνει μια μελέτη, μια εναλλακτική λύση να δώσει. Δεν υπάρχει μελέτη δηλαδή ακόμα. Υπάρχει μια μελέτη την οποία την έχει κάνει το ΙΕΙΔΑ, η οποία λέει ότι, ότι το ΚΕΛ πρέπει να πάει πλατή χωράφι. Έχουν ψηφίσει όμως τα τελευταία χρόνια. Από τις 19 να πάει Ψιτάλια. Και οι 19 ψηφίσαν να πάει Ψιτάλια. Ναι. Εναλλακτική λύση. Ή άσπρο ή μαύρο πάντα δεν υπάρχει στη ζωή μας. Εντάξει. Δεν δώσανε λοιπόν μία εναλλακτική λύση να πάει σε κάποιο όμορο δήμο. Ναι. Μπορούσε το ΚΕΛ που έχουν να πάει στο αεροδρόμιο δίπλα. Μπορούσαν, υπάρχουν λύσεις. Δεν διαμαρτύρονται στο αεροδρόμιο δίπλα, όλοι θα διαμαρτυρηθούμε. Δεν γίνεται. Πάντα υπάρχουν λύσεις για όλα τα θέματα. Εάν δεν κάτσεις λοιπόν να δώσεις λύσεις και σε παρακαλάνε από το Υπουργείο, έλα να μας δώσεις λύσεις και εσύ δεν πας, δεν σου δώσει και το Υπουργείο τη λύση τη δική σου. Εσύ έχεις ευθύνη του Δήμου λοιπόν σου. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν έκανε καμία εναλλακτική πρόταση. Είναι στην τύχη του όλα. Εμείς λέμε άμεσα θα δώσουμε εναλλακτική λύση σε όμορους Δήμους ή είμαστε κάθετοι. Να πάει Ψιτάλια. Τελειώσαμε. Δηλαδή, ή Ψιτάλια ή σε κάποιον όμορο Δήμο εκτός από πλατή χωράφι. Ακριβώς. Και λέμε το, είμαι κάθετος. Θα ρωτήσουμε και λέμε τον Δήμαρχο λοιπόν, γιατί θα τον ρωτήσουμε. Αυτά. Τον έχουμε αύριο, θα τον ρωτήσουμε και αυτόν. Ο Νίδη Δήμαρχος τελευταία, τελευταία λένε πάλι πλατή χωράφι. Κάτι τέτοια έχω καταλάβει και λένε σε κάτι που λένε. Θα το μάθετε, δεν είναι δύσκολο. Και να σου πω και κάτι. Εχθές έπρεπε να προχωρήσει αυτό. Ναι. Να μην σας πω προχθές εγώ. Είναι υγεία, παιδιά. Να αφήσουμε τις πολιτικές. Μου λέγατε κατηδίαν, έτσι σε ιδιωτική κουβέντα, ότι σε 4 χρόνια θα έχει μολυνθεί όλος ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή. Ναι. Το είπατε σωστά. Ναι. Και το μεταφέρει, ήταν αγριευτικό αυτό. Ναι. Άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή γεώτρηση έχει η κόρη μου δίπλα στο νηπιαγωγείο. Κάναμε λοιπόν, δώσαμε το νερό να δούμε αν είναι κατάλληλο. Καλό, και μας είπανε είναι ακατάλληλο και να ποτίζεται. Και μάλιστα προθέσω είχα πάει να κόψω κάτι από τα φρούτα μου. Λέει μπαμπά από εδώ, πας να κόψεις. Ναι, μπράβο. Άσχετα που πήγαμε τώρα και ρίξαμε φάρμακα να είναι εντάξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη μόλυνση που υπάρχει. Μα όλος ο υδροφόρας ορίζοντας στη Ραφίνα και στο Επικέρμη. Παιδιά, μπράβο. Άρα η θέση η δική σας άμεσα είναι θέμα ζωής. Ναι, είναι ότι στην Ψιτάλια ή σε όμορο Δήμο πλην πλατή. Χωράφι. Ωραία. Και μα δεν στέκει το πλάτη χωράφι. Να μην σας τρώω το χρόνο τώρα. Υπάρχουν 10 πράγματα. Και κάτι τελευταίο για το θέμα των τελών, των δημοτικών τελών. Είστε αποφασισμένος να τα μειώσετε ή δεν θα βγαίνετε οικονομικά, γιατί και πολλούς πόρους δεν θα έχει. Δύσκολη είναι η καιρή που περνάμε οικονομικά και η περιφέρεια δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα ΕΣΠΑ για να σας τα μοιράσει. Θα το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα, με τα τέλη. Με τα τέλη ο κόσμος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί με την κρίση όλοι μειώσαν τα εισόδηματά τους. Είναι γνωστό. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το καταλαβαίνετε αυτό λοιπόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς θα προωθήσουμε την ανακύκλωση του Δήμου μας. Άρα θα μειώσουμε το τονάζ που πάει στο ΧΙΤΑ. Από εκεί θα εξοικονομήσουμε χρήματα που θα είναι ανταποδοτικά να μειωθούν τα τέλη των δημοτών. Από εκεί θα εξοικονομήσουμε. Όταν εξοικονομήσουμε. Δηλαδή, τα απορρίμματα θα τα εκμεταλλευτείτε που γίνεται καυγάδες με τα απορρίμματα. Πολλοί καυγάδες γίνονται. Αυτή τη στιγμή ανακύκλωση είναι το 5% του Δήμου. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες εμείς. Ευαισθητοποιημένοι είναι, κυρία μου, οι πολίτες. Όταν όμως βοηθήσετε με κάδους αναγειτονιά, διότι εμείς τώρα πρέπει να πάμε εκδρομή για να κάνουμε ανακύκλωση. Να σας πω κάτι. Η ανακύκλωση μας δίνει δωρεάν το φορτηγό, μας δίνει δωρεάν τους κάδους, αρκεί να πηγαίνει. Εμείς θα έχουμε τα έξοδα του απορριμματοφόρου για την ανακύκλωση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα απορριμματοφόρο στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Και δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Και δεν προλαβαίνει. Τα τελευταία χρόνια έχει μείνει για τρεις μήνες. Τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη. Γιατί εκνευρίζομαι με αυτά που βλέπω συνεχώς. Τους τελευταίους τρεις μήνες λοιπόν είχε μείνει το αυτοκίνητο αυτό. Και τα σκουπίδια τα μαζεύανε τα συμβατά απορριμματοφόρα και τα πηγαίνανε στο ΧΙΤΑ. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν φτιάναμε το αυτοκίνητο. Χρεωνόμαστε και από πάνω. Μάλιστα.
Αυτά είναι γεγονότα. Εγώ δεν λέω ψέματα. Λέω την αλήθεια. Άρα δηλαδή από την καλή χρήση τη ανακύκλωση. Εγώ λέω η ανακύκλωση το 5% θα το πάμε στο 15%. Γιατί η ΕΟΚ λέει ανακυκλώσιμα πρέπει να είναι μέχρι το 2022 το 50% και όχι το 5%. Πού βρισκόμαστε. Άρα όταν πάει ανακύκλωση από το 5 με στόχο το 15% και σας είπα πως θα το κάνουμε, έχουμε μείωση αρκετή από τα... θα αποδοθεί στους κατοίκους. Ακριβώς. Με τη μείωση των τελών. Με τη μείωση των τελών θα αποδοθεί στους κατοίκους. Γιατί θα πληρώνουμε λιγότερα στο χιτά. Απλά. Δεν θα έχουμε τον άστο χιτά. Εξοικονομούμε πόρους. Μην ανησυχείτε. Απλώς δεν θέλουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλει να υπάρχει. Κακά τα ψέματα, τα χρήματα. Εμείς θα θέσουμε και στον νυν δήμαρχο πολλά από αυτά που θέσατε σήμερα. Μα τη ανακύκλωση είναι στοιχεία, είναι δεδομένα. Τα μπαίνετε μέσα να τα δείτε αυτά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σταβάση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ όμως πριν κλείσω θέλω να στείλει ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας για τις εκλογές αυτές. Καναπές για να βγούμε και να πάμε όντως να ψηφίσουμε και πώς να ψηφίσουμε. Όχι, όχι, να βγουν όλοι να ψηφίσουν και σας είπα, αυτές οι εκλογές δεν είναι κομματικές, ψηφίζουν πρόσωπο. Και ψηφίζουν άτομα δημιουργικά, άτομα με καθαρότητα και ανθρωπιά. Ξεκάθαρος είναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το και ό,τι λέμε το κάνουμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Το μότο του Δημάρχου, του υποψηφίου Κύριος Δημάρχου. Κύριος Θανάσης Αδαμόπουλος, υποψήφιος Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, Συμμαχία Δημιουργίας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε, να είστε καλά. Και μην ανησυχείτε, δεσμεύτηκα. Δεσμεύτηκα. Τα γράψατε. Εγώ τι λέω δεν ξελέω. Εδώ έχουμε καλό ότι θα τα να μεταδίδουμε, ξέρετε. Μα και αυτό τα είπα και να τα λέμε. Λοιπόν, Λίτσα Θεοφάνους, Λουκίλα Καρέρ. Ανέστης Κόνιας, τεχνική μας υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συμμετοχή σας. Ήταν έντονη εδώ η συμμετοχή, είχαμε πολλά. Καλό μεσημέρι, αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά.